Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλό σας μεσημέρι. Σήμερα είναι 5η 6 του Φλεβάρι του 2020 και παρακολουθείτε το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Flash. Σήμερα θα σταθούμε ιδιαίτερα στο ζήτημα της απολιγνητοποίησης, καθώς χθες είχαμε την έκτακτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας, όπου μάλιστα υπήρχαν και εντάσεις. Θα δούμε ένα εκτενέστατο απόσπασμα στο δεύτερο μέρος του σημερινού μας δελτίου και θα επικεντρωθούμε κυρίως στο τι δήλωσαν οι επικεφαλείς των παρατάξεων. Και όλα αυτά γίνονται ελάχιστες ώρες από την έλευση μεγάλου κυβερνητικού κλιμακίου στην περιφέρειά μας. Μιλάμε για την επίσκεψη του Υπουργού Ενέργειας, του κ. Κωστή Χατζηδάκη. Επίσης ήταν και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Γεωργιάδης, αλλά και ο Υφυπουργός Ενέργειας, ο κ. Θωμάς, όπου μάλιστα η επίσκεψη ξεκινάει αύριο το μεσημέρι, εδώ από την ευρύτερη περιοχή Κοζάνης Πτολεμαΐδας και όσο όλα δείχνουν θα κορυφωθεί το Σάββατο το μεσημέρι, μάλλον οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για την Πτολεμαΐδα. Πρωτού όμως θα δούμε όλα αυτά μαζί με τους καλούς συναδέλφους, τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο και τον Κώστα τον Μαυρίδη. Να πάμε λίγο στο καιρικό, θα μας απασχολήσει ούτως ή άλλως και σήμερα. Θα αρχίσουμε να βλέπουμε κάποια πλάνα που μας έρχονται από σημερινές πρωινές εικόνες από την περιοχή στο Μαυροδέντρι. Μιλάμε για τα ανεμοσούρια και οι πολύ πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν και νομίζω ότι σιγά σιγά μπορούμε να τα δούμε αυτά μαζί με τους δύο συναδέλφους και τον Κώστα τον Μαυρίδη και τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα. Είναι το σημείο όπου έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ανεμοσούρια, όπου συγκεντρώνεται μεγάλος όγκος χιονιού, γιατί είναι έτσι το έδαφος που επιτρέπει την παράσυρση του χιονιού από τους ισχυρούς ανέμους. Αυτό βλέπουμε στο πλάνο. Αυτό είναι πρωινό σημερινό πλάνο. Θα έλεγε κανείς ότι εντελώς διαφορετική εικόνα αυτή, για παράδειγμα την πόλη της Κοζάνης, όπου είναι όλοι οι δρόμοι πεντακάθαροι και δεν υπάρχει πουθενά χιόνι. Να λοιπόν που ελάχιστα χιλιόμετρα από την Κοζάνη προέκυψαν προβλήματα, μικροπροβλήματα, λόγω ακριβώς των διαφορετικών καιρικών συνθήκων. Πολύ χιόνι και στην Φλόρινα, χωρίς όμως μέχρι στιγμής από την κακοκαιρία να έχουμε προβλήματα σε δρόμους εντός της Δυτικής Μακεδονίας. Μιλούμε για την περιφέρειά μας. Σύμφωνα με την αστυνομία, είναι καθαροί οι δρόμοι και διεξάγεται κανονικά η κίνηση των οχημάτων. Προβλήματα βεβαίως δεν είχαμε ιδιαίτερα. Αυτό το πλάνο ήταν χαρακτηριστικό. Φαίνεται καθαρά ότι από την φορά του ανέμου, ότι είχαμε πλάγιο άνεμο, βοριά δηλαδή, σε σχέση με την κατεύθυνση του δρόμου, εκτεθειμένο στο βοριά και εξ αυτού του λόγου μάζεψε το χιόνι και έκανε αυτό το ανεμοσούρι, όπως λέει ο λαός μας. Επειδή ανέφερε, συγγνώμη λίγο Κώστα, επειδή ανέφερε και ο Βαγγέλης για τη Φλόρινα, θα επιχειρήσουμε λίγο αργότερα να μιλήσουμε και με τον κύριο Κιωσέ για να μάθουμε λίγο τον αντιπεριφερειάρχη να μας δώσει λίγο την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή της Φλόρινας. Αλλά αν θέλετε λίγο να συνδυάσουμε το πλάνο που είδαμε, γιατί στο βάθος ήταν ο ΑΕΣ. Ο ΑΕΣ Καρδιάς. Πολύ χαμηλές οι θερμοκρασίες εκεί. Πώς λέμε. Στη Δυτική Μακεδονία, αλλά ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο λόγω και της επίσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου για τη ΔΕΗ. Βέβαια, ο Υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης, δεν θα περάσει από τον ΑΕΣ Καρδιάς. Είναι το κόκκινο πανί ο ΑΕΣ Καρδιάς. Είναι αυτός που πρώτος θα πέσει θύμα της απολιγνητοποίησης, γιατί μόλις 9 μήνες λειτουργίας καταγράφει το κοντέρ που μετρά αντίστροφα για το οριστικό κλείσιμο του σταθμού. Αυτό υπόθηκε και στο χθεσινό βραδινό Δημοτικό Συμβούλιο, το διευρυμένο του Δήμου Εορδαίας. Ίσα-ίσα που ο ΑΕΣ Καρδιάς, με το αισιόδοξο σενάριο, εάν δεν μπει σε λειτουργία, γιατί δυστυχώς η ΡΑΕ το ζητά από τον κακό λιγνίτη να στηρίξει το σύστημα και το καλοκαίρι, όταν έχουμε υπερκατανάλωση και όταν έχουμε λειτουργία των air condition, των κλιματιστικών. Αυτός λοιπόν ο σταθμός, ίσα-ίσα που θα βγάλει την επόμενη χρονιά του 2020-2021 για να καλύψει τις ανάγκες της τηλεθέρμανσης της Πτολεμαΐδας. Μάλιστα. Λοιπόν, Βαγγέλη, για να δούμε λίγο το πρόγραμμα της επίσκεψης Χατζηδάκη και γενικότερα του κυβερνητικού κλιμακίου. Να πω απλώς ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να πούμε το ακριβές πρόγραμμα, γιατί ακόμα δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση, αλλά ακόμα δεν έχει φτάσει καν ενημέρωση στους αρμόδιους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι εξαρτώνται άμεσα από το πρόγραμμα αυτό. Και γιατί το λέω αυτό, τόσο από το γραφείο τύπου της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όσο και στον Δήμο Αμιντέου, γιατί ακούστηκε ότι θα συμπεριλάβει και το Δήμο Αμιντέου στην επίσκεψη του Υπουργός, κ. Χατζηδάκης, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση. Συγκεκριμένα μίλησα πριν από λίγα λεπτά, που ξεκίνησε το δελτίο με τον Δήμαρχο Αμιντέου και μου είπε ότι και αυτός έχει πληροφορίες ότι θα συμπεριλάβει την περιοχή του στην επίσκεψη ο Υπουργός, αλλά μέχρι και την ώρα αυτή, στις 2.30 το μεσημέρι της Πέμπτης, δεν έχει επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο ή από κάποιον άλλο στην αρμόδιο φορέα. Τι γνωρίζουμε τουλάχιστον. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν προσκλήσεις
προσκλήσεις και μάλιστα υπάρχουν και προσκλήσεις για συμμετοχή ως εισηγητές. Παραδείγματος χάρη, ξέρω για τον Δήμαρχο Εορδαίας ότι έχει πρόσκληση να εισηγηθεί στην μεγάλη ενημερωτική μερίδα που θα γίνει το Σάββατο το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Παντελίδης και ταυτόχρονα και τον πρόεδρο της Γενό που επίσης έχει πρόσκληση, όχι πρόσκληση για να παραβρεθεί, να παρακολουθήσει ή να ενημερωθεί, αλλά να είναι εισηγητής στην εκδήλωση με τους τρεις υπουργούς, τους δύο υπουργούς και τον έναν υφυπουργό. Θα γίνουν διάφορα πάνελ εκεί πέρα, Βαγγέλη. Ακριβώς. Να πούμε λοιπόν τι στοιχεία έχουμε συγκεντρώσει μέχρι στιγμής. Από την Παρασκευή, από το μεσημέρι στις 2 ξεκινά το πρόγραμμα επισκέψεων Διευπουργικής Επιτροπής. Την αποτελούν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Χατζηδάκης, ο υφυπουργός του, ο κ. Θωμάς, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, θα βρεθεί το Σάββατο και αυτό στην περιοχή μας. Πρόσθεσε και τον πρόεδρο της ΔΕΗ. Το παρόν θα δώσει και ο πρόεδρος της ΔΕΗ, ο κύριος Στάσης, ο οποίος μάλιστα θα έχει και έξτρα επαφές με συνδικαλιστικά στελέχη, θα πούμε σε λίγο. Για την Παρασκευή το πρόγραμμα περιλαμβάνει το νότιο πεδίο, αλλά και τον υποκατασκευή σταθμό από το Λεμαΐδα 5, το νέο εργοστάσιο. Εκεί λοιπόν, αυτό λοιπόν το πρόγραμμα της Παρασκευής του μεσημεριού και στη συνέχεια οι πληροφορίες θέλουν τον κύριο Χατζηδάκη. Θα έλεγα επίσημη ανακοίνωση είναι πια. Στις 7.30 το απόγευμα, το βράδυ, θα είναι κύριος ομιλητής και θα κόψει την βασιλόπιτα της τοπικής οργάνωσης, της δημοτικής τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Πτολεμαΐδα, στο ξενοδοχείο Παντελίδης. Ενώ ο πρόεδρος της ΔΕΗ, ο κύριος Στάσης, αναμένεται να έχει σύσκεψη με συνδικαλιστικά στελέχη ενεργειακών συνδικάτων. Οι πληροφορίες θέλουν τον χώρο αυτής της συνάντησης να είναι ο ΑΕΣ Καρδιάς, Απόστολε και Κώστα. Το Σάββατο το πρωί υπάρχει η πληροφορία ότι ο Υπουργός θα βρεθεί στον Δήμο Αμιντέου. Θα περάσει από τον Ιμφαίο και στη συνέχεια αναμένεται να βρεθεί και στην πόλη του Αμιντέου. Επαναλαμβάνω, ως και λίγα λεπτά πριν που μίλησα με τον Δήμαρχο, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση, αλλά θεωρείται πολύ πιθανό να γίνει αυτή η επίσκεψη του Υπουργού. Και όπως είπε και ο Κώστας, θα έχουμε το μεσημέρι του Σαββάτου αυτήν την ανοιχτή εκδήλωση, τη μεγάλη εκδήλωση, ανοιχτή, επειδή θα είναι πολλοί αυτοί που θα μιλήσουν τώρα, το ποιοι θα βρεθούν εντός του χώρου διεξαγωγής, τι είναι διαφορετικό. Εγώ θα έλεγα ότι στη συγκεκριμένη εκδήλωση ετοιμάζεται και προγραμματίζεται να είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που θα είναι έξω από το ξενοδοχείο και όχι μέσα από το ξενοδοχείο. Σωστό. Και το λέω αυτό γιατί στείνεται και προγραμματίζεται η κεντρική εκδήλωση διαμαρτυρίας να είναι εκεί στο ξενοδοχείο στις 2.30 το μεσημέρι του Σαββάτου. Βεβαίως θα γίνει και μια συγκέντρωση παύλα υποδοχής του Υπουργού, πιθανότατα στην μονάδα 5, την υποκατασκευή μονάδα, την Παρασκευή στις 4.30 με 5 το απόγευμα. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο θέμα της χθεσινής συνεδρίασης που είχαμε ένταση εκεί πέρα, Κώστα. Ναι, υπήρξε ένταση. Θα έλεγα ότι υπήρξε ένταση διαδικαστικά. Ουσιαστικά δεν υπήρχε διαφωνία και εξηγούμε. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ξεκίνησε τη συνεδρίαση ζητώντας από τους φορείς, γιατί μιλάμε για ένα Δημοτικό Συμβούλιο, άρα προτεραιότητα από τον κανονισμό έχουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Αρχηγοί των Παρατάξεων και οι εκλεγμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Και όταν ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος της συζήτησης, ανοίγει ένας δεύτερος κύκλος με τους φορείς που παραβρίσκονται, γιατί ήταν διευρυμένη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκεί βρέθηκε το ΠΑΜΕ, έκανε λοιπόν παράσταση διαμαρτυρίας. Υπήρξε κατάλογος ομιλητών. Μετά την πρώτη εισήγηση του Δημάρχου, μπήκαν συνδικαλιστές και μέλη του ΠΑΜΕ, ανήρθησαν πανό. Θα έλεγα ότι μέχρι εκεί όλα καλά. Και ζήτησαν να πάρουν τον λόγο. Δεν τους δόθηκε ο λόγος γιατί ξεπερνούσε και προσπερνούσε, αν θέλετε, την σειρά που είχε ήδη δημιουργηθεί με ομιλητές. Θα τους δίνονταν ο λόγος, από ό,τι κατάλαβα. Θέλανε εκείνη την ώρα. Ναι, τους είπαν ότι μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος των όσων έχουν ζητήσει τον λόγο, θα δοθεί και σε εσάς. Αυτοί διαφώνησαν, εκεί υπήρχε μια προστριβή. Λεκτικά, θα έλεγα, ήταν το θέμα και τελικά αποχώρησαν από τη συνεδρίαση. Και από όσο ξέρω μέχρι το τέλος δεν πήραν και τον λόγο. Πριν από την εκπρόσωπο, αν μπορεί κανείς να πει ιδεολογικά, του χώρου, την κυρία Χόλπα, η οποία είναι και δημοτικός σύμβουλος και αρχηγός και επικεφαλής της παράταξης της Λαϊκής Συσπήρωσης, η οποία μίλησε όπως είχε ήδη ζητήσει στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Να δούμε λίγο τα μερικά αποσπάσματα από τη χθεσινή, έτσι, από τον χθεσινό καυγά που είχαμε και επιστρέφουμε. Και το πόρα φέρατε, 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 και το πόρ
Λοιπόν, αυτά έγιναν χθες που να διαφωνούσαν κιόλας. Ε. Γιατί ήταν στον ίδιο καμβά για το θέμα της απολιγνητοποίησης. Ναι, και νομίζω ότι είναι κομβικό αυτό που είπες και πολύ σημαντικό, γιατί όταν μπαίνουν άλλοι παράμετροι και συνιστώσεις και διαφωνούν, τα πράγματα έχουν μικρότερη δύναμη και ουσιαστικά χάνουμε το στόχο, που ο στόχος είναι αυτό που έρχεται. Η απολιγνητοποίηση. Έτσι. Λοιπόν, θα τα δούμε ούτως ή άλλως λίγο πιο μετά. Όπως είπαμε, θα δώσουμε ένα εκτενές απόσπασμα. Θα μεταδώσουμε στο δεύτερο μέρος με τους επικεφαλής των παρατάξεων για να δούμε τι ακούσει και χθες. Έχουμε μια είδηση λίγο με τα σχολεία, τώρα που τρέχει. Σε ό,τι αφορά την ΟΡΔΕΑ, πριν από λίγο πήραμε ένα email. Υπάρχουν ανακοινώσεις σχετικά των Δήμων. Ο Δήμος ΕΟΡΔΕΑ, με απόφαση του Δημάρχου, τα σχολεία θα λειτουργήσουν αύριο κατά μία ώρα αργότερα, στις 9 και 15 το πρωί. Μάλιστα. Στη Φλόρινα, Βαγγέλη. Φλόρινα, κλειστά τα σχολεία αύριο, με απόφαση του Δημάρχου. Θα παραμείνουν αύριο Παρασκευή κλειστά τα σχολεία. Ενώ και στα Γρεβενά θα ισχύσει ότι και στην Πτολεμαΐδα, μία ώρα αργότερα. Αυτές είναι οι αποφάσεις που έχουμε μέχρι στιγμής. Ό,τι νεότερο έχουμε στη συνέχεια του δελτίου. Λοιπόν, για να τρέξουμε τώρα, να ξαναεπιστρέψουμε μάλλον στην απολιγνητοποίηση. Έχουμε σημερινές δηλώσεις εδώ στον Φλας του κυρίου Πράσου για την επίσκεψη Χατζηδάκη και για την απολιγνητοποίηση, Βαγγέλη. Ο συνδυασμός του Αριστερή Συμπόρευση προχώρησε χθες σε μία συνάντηση, σύσκεψη για τη συγκέντρωση δυνάμεων για την ανατροπή της διαδικασίας της βίαιης απολιγνητοποίησης. Το πρώτο ραντεβού αυτής της ομάδας αγώνα που δημιουργήθηκε θα είναι το Σάββατο στην εκδήλωση που θα γίνει στην Πτολεμαΐδα. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τα όσα είπε στον ΦΛΑΣ ο Περιφερειακός Σύμβουλος, ο κύριος Πράσος, ο οποίος είναι και επικεφαλής της προσπάθειας και ο οποίος υποστηρίζει ότι το Σάββατο θα υπάρχουν δύο κόσμοι, αυτοί που είναι εντός και αυτοί που είναι εκτός. Ή μέσα στο ξενοδοχείο και έξω από το ξενοδοχείο. Ωραία. Για να δούμε το βίντεο. Ευχαριστώ, Βαγγέλη. Πάμε. Εμείς εξ αρχής είπαμε ότι εδώ πρόκειται για μια πολύπλευρη καταστροφή. Καταστροφή της περιοχής, οικονομική και περιβαλλοντολογική. Είναι μια καταστροφή και για τους καταναλωτές ενέργειας, διότι θα αυξηθεί το ρεύμα. Είναι τεράστια ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, σχεδόν όλης της παραγωγής της. Δηλαδή δεν βλέπουμε κάτι, ούτε ένα θετικό, και βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν και ούτε λόγοι για να γίνει αυτό. Ούτε λόγοι κλιματικοί, ούτε λόγοι οικονομικοί. Απλά οι λόγοι είναι μόνο εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων και γεωστρατηγικών συμφερόντων μεγάλων υπερελιστικών χωρών όπως είναι η ΗΠΑ και η Γερμανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Έτσι κάναμε μια ημερίδα όπου πιάσαμε αυτά τα πολύπλευρα ζητήματα ώστε να λύσουμε και τυχόν απορίες που έχει ο κόσμος, γιατί θα πρέπει πλέον να μπει στον αγώνα. Αυτό
Εμείς, επειδή το θεωρούμε καταστροφή, αυτή την καταστροφή, τουλάχιστον όσο αφορά τις δυνάμεις μας, δεν θα το αφήσουμε να γίνει. Έτσι, καλέσαμε συλλογικότητες, με ένα ανοιχτό κάλεσμα, συλλογικότητες και αγωνιστές, εργαζόμενους της περιοχής, και κάναμε την πρώτη συλλογικότητα, η οποία μέσα από αυτήν θα παλέψουμε. Δεν θα είναι αυτή μόνο. Δηλαδή, θέλουμε να μιλήσουμε και με άλλες, αν υπάρχουν ή αν δημιουργηθούν άλλες συλλογικότητες. Θέλουμε δηλαδή να πάμε ενωμένοι σε αυτόν τον αγώνα. Δεν μας αφορά κυρίως να κάνουμε το κομμάτι μας, για να το πω έτσι, αλλά για να λυθεί το ζήτημα. Για να λυθεί το ζήτημα πρέπει να βγούμε μαζικά, όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι πολίτες εργαζόμενοι της περιοχής, αυτοί τουλάχιστον που θίγονται, γιατί δεν θα είμαστε όλοι μαζί. Υπάρχουν και αυτοί που ονομάστηκαν μαυραγωρίτες της ενέργειας, που περιμένουν να βγάλουν, ας πούμε, σαν τα κοράκια κάτι από αυτό το ξεπούλημα ή την ερημοποίηση της περιοχής. Αυτό κάναμε χθες και καλούμε, μια και είπατε και για τον Υπουργό, κάναμε και το κάλεσμα για το Σάββατο το μεσημέρι 3 ώρα, που τελικά από ό,τι μάθαμε θα είναι στο ξενοδοχείο Παντελίδης αυτή η σύσκεψη. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους και τους πολίτες της περιοχής να παραβρεθούν έξω από το ξενοδοχείο Παντελίδης για να διαδηλώσουμε, να δώσουμε τον Υπουργό να καταλάβει ότι εμείς αυτά δεν τα δεχόμαστε. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει αυτή η καταστροφή και η ερήμωση του τόπου. Θεωρείτε, για να το βάλουμε και κάπως έτσι θεωρητικά, να το τακτοποιήσουμε κάπως, όσοι είναι μέσα θα είναι υπέρ και όσοι είναι έξω θα είναι κατά της απολιγνητοποίησης? Εντάξει, μπορεί να μην είναι έτσι ακριβώς. Κατά τη δική μου γνώμη, δεν θα έπρεπε να είναι μέσα κανένας. Δεν χρειάζεται, διότι τα μηνύματα τα έχει λάβει ο Υπουργός, ξέρει τι λέει η περιοχή, δεν χρειάζεται να πάμε το πούμε για από εκεί. Απλά αυτό που πρέπει να του δείξουμε είναι ότι η στάση του είναι εχθρική και δεν συζητάμε με τον εχθρό. Οι επόμενες κινήσεις ποιες είναι? Οι δικές μας. Η ενημέρωση των πολιτών, πώς θα ακριβώς έτσι. Θα κινηθούμε και με ενημέρωση και με τους εργαζόμενους μέσα στα ορυχεία και τους σταθμούς. Και τους πολίτες, ένα είναι ενημέρωση και άλλοι είναι οι αγώνες. Οι αγώνες πρέπει να είναι πολύπλευροι και πρέπει να βγει ένα πρόγραμμα αγώνων. Διότι μέχρι τώρα όσες φορές κάναμε ήταν τουφεκές στον αέρα. Χτυπούσαμε μια μεγάλη διαδήλωση, πράγματι ο κόσμος ακολουθούσε και στην Τολεμαίδα και στη Γοζάνη, αλλά δεν υπήρχε επόμενο βήμα, προγραμματισμός. Εμείς λέμε ότι πρέπει να είναι πολύπλευρος, δηλαδή να ξεκινάει και με τις συγκεντρώσεις και με τις απεργίες των εργαζομένων και με καταλήψεις. Και ακόμα, γιατί όχι, θα προτείναμε και μια πορεία για την Αθήνα. Μια πορεία που θα ενημερώνει, κατά τη διάρκεια της πορείας, θα ενημερώνει όλους τους πολίτες που δεν ξέρουν. Εγώ τους ονόμασα από το λιμαϊδολόγη. Όλοι μιλάνε για καρκίνους, μιλάνε για θάνατο. Αυτό ξέρουν, ας πούμε, οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας, χωρίς να είναι ενημερωμένοι. Έτσι θα μπορούμε και να τους ενημερώνουμε, να έχουμε δηλαδή συμμάχους μαζί μας. Στην ημερίδα είχαμε και συναγωνιστές από την Μεγαλόπολη, είμαστε σε επαφή και με αυτούς, ότι πρέπει να γίνει και ένας συντονισμός με τον νομό Αρκαδίας εκεί πέρα, και εμείς είμαστε αισιόδοξοι ότι θα νικήσουμε. Ήδη κάποια σημάδια φαίνονται ότι θέλουν να κάνουν βήματα πίσω. Το θέμα είναι ότι ποια θα είναι αυτά τα βήματα και αν εμείς θα τα δεχτούμε. Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα της απολιγνητοποίησης και της επίσκεψης βεβαίως του Υπουργού Ενέργειας, του κ. Χατζηδάκη, εδώ στην περιοχή μας, και να πούμε λίγο, αν θέλεις λίγο Κώστα, να δώσουμε αυτό που λέμε τον καμβά, το πρόγραμμα, και θα συνομιλήσουμε τώρα με την κυρία Παρασκευή Βριζίδου, που είναι βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στο νομό Κοζάνης. Κυρία Βριζίδου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Επειδή ακούστηκε, κυρία Βριζίδου, ότι οι βουλευτές απουσίαζαν χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο και εμείς δημοσιογραφικά γνωρίζαμε ότι την ίδια ώρα είχατε συνάντηση με τον Υπουργό, θέλω να μας μιλήσετε για αυτή τη συνάντηση που είχατε ως βουλευτές με τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Χατζηδάκη. Η συνάντηση ήταν μια πολύωρη συνάντηση. Ήταν και ο πρόεδρος της ΔΕΗ, καθώς επίσης και πάρα πολλά στελέχη που ανήκουν στον Υπουργό, στον Υφυπουργό, στην ΔΕΗ και εργάζονται προς την κατεύθυνση της στήριξης της περιοχής, αξιοποίησης όλων των δεδομένων και το βήμα που έρχεται να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η συνάντηση νομίζω ήταν πολύ σημαντική. Εμείς οι βουλευτές από την πλευρά μας, αυτά τα οποία έχουν ακουστεί από τους πολίτες στα δημοτικά συμβούλια, στα περιφερειακά συμβούλια, προς το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας, των πολιτών και της ΔΕΗ, αναλύθηκαν με επιχειρηματολογία
με ο καθένας ένα τομέα περισσότερο που έχει ασχοληθεί. Ο Υπουργός με μεγάλη αγωνία κατέγραψε όλα όσα υπόθηκαν και νομίζω ότι η συνάντηση που έρχεται και πρόκειται να γίνει με την ενημέρωση που μας έκανε και εμάς σε πολλά βήματα γιατί τα περισσότερα τα παρακολουθούσαμε έτσι και αλλιώς είναι κάτι πρωτόγνωρο και αξιέπαινο και νομίζω ότι έτσι πρέπει να το αγκαλιάσει η τοπική κοινωνία όχι με την έννοια της επιβράβευσης αλλά με την έννοια της αποδοχής του ότι κάποιοι νοιάζονται, σκέφτονται ουσιαστικά. Ο Υφυπουργός έκανε όλο αυτό το διάστημα με το επιτελείο του πάρα πολύ δουλειά έτσι ώστε να μπορέσει, αφού εντόπισε ποιο είναι το πρόβλημα, να μπορέσει να έχει προτάσεις για να καλύψει τα κενά των προηγούμενων χρόνων, όπου με αδιαφορία και χωρίς σχεδιασμό και χωρίς προβλέψεις και χωρίς τα αναγκαία έργα που έπρεπε να γίνουν, αφέθηκε η περιοχή στην τύχη της. Και το δεδομένο που υπάρχει σήμερα με τον πολύ ψηλό φόρο για τους ρήπους που πληρώνουμε, και την διαρκώς χρεωμένη ΔΕΗ που κάθε μέρα χρεώνεται και περισσότερο, δεν υπήρχε λύση και δεν θα υπήρχε διέξοδος. Είναι πολλά τώρα. Άρα, κυρία Βρυζίδου, το βασικό... Έλα, Κώστα. Κυρία Βρυζίδου, το βασικό που εγώ τουλάχιστον κατάλαβα από το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, το διευρυμένο της Τολεμαΐδας, της Ορδαίας, είναι ότι η τοπική κοινωνία και οι φορείς όπως εκφράζονται ζητούν να πάει πιο πίσω η ημερομηνία. Γιατί όπως είπε και ο Δήμαρχος Ορδαίας, ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Οι ημερομηνίες είναι πολύ ασφιχτικές και με το τρόπο που λειτουργεί το δημόσιο σύστημα στη χώρα μας είναι αδύνατον να έρθει μια ομαλή μεταλλιγνητική περίοδος μια επόμενη μέρα σε τόσο ασφιχτικό χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να πάμε λίγο την ημερομηνία πιο πίσω. Αυτή την ανησυχία την έχετε εκφράσει ως βουλευτές, ως περιοχή, ως εκφραστές της τοπικής κοινωνίας. Σαφέστατα και την έχουμε εκφράσει, διότι εμείς καταρχήν μεταφέρουμε την αγωνία και το συμφέρον της κοινωνίας μας, καθώς επίσης και το σκεπτικό και την αντίδραση της κοινωνίας, αλλά πρέπει να σας πω ότι έτσι απλά δεν μπορούμε να πούμε δεν έχει φτάσει η ημερομηνία ή πρέπει να πάρει παράταση, κάτι δεν γίνεται. Πρέπει η ανάλυση να γίνει συγκεκριμένα και με τα επιμέρους ζητήματα. Και εγώ απλοϊκά θα προσπαθήσω να πω με δύο λόγια. Υπάρχει σήμερα που μας βλάπτει και πρέπει να το βελτιώσουμε ή να πάρουμε τα μέτρα μας. Διότι το ότι δεν ήρθε η ημερομηνία και εγώ σας λέω μπορεί κάποιες από τις ημερομηνίες να έπρεπε να είναι πριν 3 χρόνια. Διότι δεν θα φτάναμε σε αυτό το χρέος. Τι εννοούμε δηλαδή. Η ημερομηνία για ποιο. Για να μην αυξηθεί το χρέος της ΔΕΗ και να μην μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Η ημερομηνία για τις θέσεις εργασίας. Η ημερομηνία για να μπορέσουμε να φτιάξουμε την αντικατάσταση της τηλεθέρμανσης και να είναι μια άλλη τηλεθέρμανση που δεν ζεσταίνει τα σπίτια. Η ημερομηνία για να έχουν οι παράπλευρες επαγγελματίες, επιχειρηματίες, εργολάβοι δουλειά που δούλευαν για τη ΔΕΗ, οι συνταξιούχοι, ποια είναι η ημερομηνία. Αυτές λοιπόν όλες οι καταστάσεις. Έχω να σας πω ότι κάποιες από αυτές, όπως δηλαδή η οργάνωση για να μπορέσουμε να έχουμε στα σπίτια μας ζεστό νερό, έπρεπε να γίνει πριν από κάποια χρόνια. Πάντως, κυρία Βρυζίδου, επειδή τώρα μιλάμε στην ουσία για τα 3 αυτά χρόνια, πιο πολύ αν θέλετε να επικεντρωθούμε στο σήμερα και στο αύριο, λόγω και της έλευσης του Υπουργικού Κλιμακίου. Εσείς πήρατε κάποιες, αν θέλετε, εγγυήσεις ότι μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια που μας μένουν, τα 3,5, οι προτάσεις που φαντάζομαι θα ακούσουμε το Σαββατοκύριακο εδώ, θα είναι κάτι τα οποία θα μπορούν να υλοποιηθούν μέσα σε αυτόν τον σφιχτό χρόνο? Γιατί στην ουσία αυτό είναι πλέον το οποίο διακυβεύεται αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε να δείτε, όπως σας είπα, η όλη διάσταση, όλο το θέμα έχει πάρα πολλές διαδρομές και πολλές διαστάσεις. Σαφέστατα και θα γίνουν πολλά έργα. Από εκεί και πέρα όμως, και πολλά χρήματα θα πέσουν στην περιοχή. Από εκεί και πέρα όμως, τι να σας πω, ότι σε 3 χρόνια, ας πούμε, θα λειτουργούν όλα ρολόι και αυτή τη στιγμή το 25% της ανεργίας που έχουμε
θα παραμείνει 25, θα μειωθεί, τι ακριβώς να πω πάνω σε όλα αυτά. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι γίνεται μία συνάντηση, θα έρθουν στελέχοι, χρηματοδοτικοί φορείς και το Υπουργείο για να συζητήσει με όλους για όλα. Θα επισκεφτεί τη ΔΕΗ, θα επισκεφτεί τα ορυχεία και θα ακούσει σε ημερίδα, όχι σε μια συνάντηση που θα είναι πολλές ώρες, θα ακούσει τους πάντες, διότι το κράτος είναι προς το συμφέρον, δουλεύει και το Υπουργείο προς το συμφέρον της χώρας μας, της τοπικής κοινωνίας και της ΔΕΗ. Επομένως, στην προσπάθεια και στον αγώνα που κάνει, θα διαπιστώσουμε από αυτά που θα ανακοινωθούν και από αυτά που και εμείς λέμε, γιατί είμαστε ενήμεροι για κάποια από αυτά, ότι έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά που δεν είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, δεν υπήρχε ημέρημνα για την περιοχή. Δούλευε στον αυτόματο πιλότο και τα χρέη αυξάνονταν. Δεν γινόταν κάτι που να πούμε ότι αυτό το έχουμε εδώ πέρα έτοιμο. Θα γίνουν προς την αποκατάσταση κινήσεις που θα μετατρέψουν τη γη λειτουργική για να μπορέσει την επόμενη μέρα να είναι χρήσιμη για την τοπική κοινωνία. Θα γίνουν κινήσεις για θέσεις εργασίας, γιατί αυτό απασχολεί τον κόσμο, να έχει δουλειά στην περιοχή. Και θα γίνουν πάρα πολλές κινήσεις στην αποκατάσταση για να εξασφαλίσει τη θέση εργασίας και με όλους τους εργολάβους εκείνους οι οποίοι δούλευαν για την εξόρυξη του Λιγνίτη, τώρα μπορούν για πολλά χρόνια μετά το 23, μετά το 28 να δουλεύουν για να αλλάξουν τη φυσιογνωμία της περιοχής, γιατί το χρωστάμε στην περιοχή. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα όμως, και να ολοκληρώνουμε, κύριε Βρύση. Ναι, οι θέσεις εργασίας από το ελεξίπτωτο, οι παροχές, οι θέσεις και οι χρηματοδοτήσεις των επιχειρηματιών. Θα πρέπει και εμείς να έχουμε το σχέδιό μας, να πατήσουμε στα πόδια μας, να οργανωθούμε. Εδώ είναι και το μεγάλο στοίχημα. Ακριβώς, και φυσικά το κράτος θα είναι δίπλα με τις διευκολύνσεις και νομοθετικές ρυθμίσεις και με τις χρηματοδοτήσεις. Σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Θα τα πούμε και από κοντά. Να είστε καλά. Βεβαίως, να είστε καλά. Λοιπόν, εντάχει Κώστα, να μείνουμε λίγο στο θέμα της απολιγνητοποίησης. Να δούμε λίγο τι έγινε στον Άγιο Δημήτριο πριν από λίγες ημέρες που είχαμε την σύσκεψη εκεί που έγινε στο χωριό για το θέμα της απολιγνητοποίησης. Και επιστρέφουμε. Να συναντήσουν τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη θα επιχειρήσουν το διήμερο παρουσίας τους στην περιοχή μας οι κάτοικοι του Αγίου Δημητρίου. Σε λαϊκή συνέλευση που πραγματοποιήθηκε με την παρουσία μεγάλου μέρους της τοπικής κοινωνίας, εκφράστηκε η έντονη ανησυχία των κατοίκων για την ταχύτατη απολιγνητοποίηση. Συγκεκριμένα οι κάτοικοι υποστηρίζουν πως η διαδικασία μετάβασης στην ελληνική εποχή θα πρέπει να γίνει με κυρίαρχο γνώμονα το συμφέρον των τοπικών κοινωνιών που επηρεάζονται άμεσα από την λειτουργία των μονάδων αυτών. Η τοπική οικονομία του Αγίου Δημητρίου εξαρτάται στο μέγιστο βαθμό από την λειτουργία της ΔΕΗ. Την ίδια στιγμή, οι κάτοικοι ζητούν η κυβέρνηση και το Υπουργείο να προχωρήσουν άμεσα σε ενέργειες αποκατάστασης εδαφών και ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών. Είναι αλήθεια, έγινε χθες μια συνάντηση στον Άγιο Δημήτριο μετά από πρωτοβουλία του τοπικού συμβουλίου του Αγίου Δημητρίου. Καλέστηκαν οι πρόεδροι, τα τοπικά συμβούλια των κοινοτήτων του Ελισπόντου και του Υψηλάντη και οι φορείς, ώστε να κάνουν μια συζήτηση πάνω σε την απόφαση για μείωση της εξάρτησης από την κάψη λιγνίτη, αυτό που λέμε πλέον με τα λιγνική εποχή. Ναι. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό το νέο μοντέλο δραστηριοτήτων στην εποχή μας δεν είναι μονόδρομος, μπορεί να συνυπάρξει με την συνέχιση της λειτουργίας των λιγνικών μονάδων και ταυτόχρονα να γίνουν ό,τι πρέπει να γίνει, ώστε να πάμε σε αυτήν την μεταλλιγνητική εποχή. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Τοποθετήθηκαν οι πρόεδροι των κοινοτήτων και οι φορείς πάνω στα ερωτήματα που θέσαμε και στα οποία ήταν, ας πούμε, αν μπορεί να υπάρξει μια κοινωνικά δίκαιη μετάβαση στην εποχή μας, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην περιοχή μας και πώς μπορούν να μετριαστούν. Άλλο του μιλήρα, αν θα είναι, πιστεύουμε, δίκαιη η κατανομή των πόρων στην περιφέρεια. Και βέβαια γίνανε και προτάσεις. Πώς θα βγούμε από αυτή την ιστορία, αν τελικά κλείσουν οι διοικητικές μονάδες, προτάσεις για τον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Η αγωνία ήταν έκτηλη σε όλους τους ομιλητές εκεί πέρα, ότι βασικά εμείς λέμε ότι τα χρονικά όρια που έχουν θέσει αυτόν τον σχεδιασμό νομίζουμε ότι δεν φτάνουν. Είναι πολύ λίγο το 23-28 αυτά που λένε και θεωρούμε ότι είναι και άδικο και για την περιοχή και για την Ελλάδα, θέλετε. Όταν σε άλλα κράτη τα έχουν πάει παραπίσω αυτά το μοντέλο που να γίνει.
Λοιπόν, τώρα να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, να πάμε λίγο στο καιρικό, καθώς είναι στα Λευκά η Φλόρινα και μάλιστα, όπως όλα δείχνουν, έχει και το περισσότερο χιόνι εκεί και πολύ πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Θα μας δώσει λίγο το κλίμα ο Αντιπεριφερειάρχης Φλόρινας, ο κύριος Γιάννης Κιωσές. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, έχουμε ωραίες εικόνες, αλλά υπάρχουν προβλήματα. Να ξεκινήσουμε από αυτό, αν έχουμε κάποιο πρόβλημα στα οδικά δίκτυα. Όχι, όχι, ωραία το ξεκινήσατε. Ξεκινάμε από την ομορφιά και την ωραιότητα του χιονιού. Εδώ βλέπουμε, συγγνώμη κύριε Κιωσέ, και πλάνα από τον Ιφαίο. Αυτά είναι σημερινές εικόνες. Ναι, και σχεδόν όλος ο νομός, ειδικά ο Δήμος Φλόρινας, ο Δήμος Πρεσπών έχουν αρκετό χιόνι. Ο Δήμος Αμιντέου στην ουσία από το ύψος του Αμιντέου και πάνω έχει χιόνι, αλλά ο Δήμος Φλόρινας είναι κάτασπρος, έχει χιόνι 15 περίπου εκατοστά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά το δικό δίκτυο, είτε το εθνικό είτε το επαρχιακό. Αυτή τη στιγμή βέβαια η θερμοκρασία είναι γύρω στους 0 με έναν βαθμούς. Το βράδυ αναμένεται να έχουμε μεγάλη πτώση και να υπάρξει παγωνιά. Έχουμε λάβει όλα τα προσήκοντα μέτρα, έχουμε ρίξει αλάτι, έχουν καθαριστεί οι δρόμοι προς όλες τις τοπικές κοινότητες και τα διαμερίσματα και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Στα χιονοδρομικά έχει πέσει χιόνι, περιμένουμε επισκέπτες. Έρχεται και το Σαββατοκύριακο, από αύριο θα υπάρξει μια μικρή άνοδο, τουλάχιστον θα σταματήσει και η χιονόπτωση, αλλά και δεν θα έχουμε τόσο έντονη την παγωνιά, οπότε το Σαββατοκύριακο πιστεύω να υπάρξουν αρκετοί επισκέπτες της εκδρομής που θα επισκεφθούν το χιονοδρομικό κέντρο της Μπίγλας του Πισοδερίου. Πάντως βλέπουμε ότι στα ορεινά υπάρχει το χιόνι, αυτό είναι το βασικό, αλλά πολύ προσοχή με τις ελάχιστες θερμοκρασίες, γιατί εκεί πέρα είναι νομίζω το πιο σημείο που πρέπει να σταθούμε με τους οδηγούς και τα λοιπά. Είναι ότι τη νύχτα θα παγώσουν οι δρόμοι, μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι καθαρή, να η διέλευση να είναι ασφαλή. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι αφορά χαμηλές ταχύτητες, χειμερινά λάστιχα και πάνω απ' όλα ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς που μετακινούνται στο δικό δίκτυο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Λοιπόν, αυτά λοιπόν και από τον κύριο Κιωσέ. Λοιπόν, Κώστα, κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να αποχαιρετούμε. Πριν πάμε στο διάλειμμα και να δούμε το εκτενές απόσπασμα από το Δημοτικό Συμβούλιο της Εορδαίας για την απολιγνητοποίηση, γιατί είναι το κορυφαίο θέμα στην επικαιρότητα και εδώ το έχουμε επιλογή γιατί αφορά τον τόπο μας κυριολεκτικά. Να δούμε λίγο τα του οίκου μας. Χθες είχαμε μια χαλάρωση και μια ωραία στιγμή. Είναι από τις καλές στιγμές σε ένα χώρο εργασίας, όπως είναι και το τηλεοπτικό πρόγραμμα, ο τηλεοπτικός σταθμός. Κόψαμε την Βασιλόπιτα για το καλό της νέας χρονιάς, του 2020, και ανταλλάξαμε ευχές ως μια οικογένεια. Να δούμε αυτό, είναι μερικά δευτερόλεπτα, με αυτό θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα παρακολουθήσουμε το εκτενές απόσπασμα από το Δημοτικό Συμβούλιο της Εορδαίας. Ωραία Κώστα, ευχαριστώ, να δούμε το βίντεο και εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι, σαφώς κυρίες και κύριοι, αύριο στις 2.30 το μεσημέρι. Βλέπουμε το βίντεο και μετά Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας. Χαίρετε. Επιδεόμεθα υπέδευσε των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Στην φύση των όνων σας. Τα Χριστότητος του Κυρίου και γενέστε αυτό ειρηνικών και σωτήριων του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριο Θεός ημών, αν τούτο των προσφερόμενων του ουρανού Αγίου σου και κατάπτωσον εφημάστου στα δώρα ταύτα εκ του αιώνας, ευλόγησοντας εισόδους και εξόδους ημών, πλήθνων αγαθή στην ζωή ημών. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ο εν τη ογδό ημέρας αρκεί περιτμηθήνε καταδεξάμενος για την ημών σωτηρίαν Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Με υγεία να είμαστε όλοι εδώ. Κλείστε τα μάτια και ονειρευτείτε.
Βελίδη στην Τολεμαϊδα. Τέσσερις συναρπαστικοί χώροι σας περιμένουν για την πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Σας καλωσορίζω λοιπόν για άλλη μια φορά και θέλω να πω ότι πρόκειται για μια ιστορική συνεδρίαση για την πορεία του τόπου μας, αυτή είναι η αντίληψή μου, που προέκυψε από τις αποφάσεις που λάβαμε στη συνεδρία στις 25 Σεπτεμβρίου του 2019, όταν δηλώσαμε προς όλους τους τόνους ότι με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, και αφού ακούσουμε τις θέσεις της κυβέρνησης θα τοποθετηθούμε, καθότι δύο μέρες πριν, στις 23 του Σεπτέμβριου, ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει από τη Νέα Υόρκη την απόφασή του για την απολυτοποίηση το 2028. Στον χρόνο που μεσολάβησε, συναντηθήκαμε όπως τότε είχαμε αποφασίσει, με όλους τους οργανισμούς και τους φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία της σχεδιαζόμενης απολυτοποίησης, είτε αυτοί είναι υπουργοί είτε είναι φορείς, καθώς επίσης πραγματοποιήσαμε και ό,τι ακριβώς συμφωνήσαμε σε εκείνη τη συνεδρίαση, προκειμένου να έχουμε επιχειρήματα και άποψη σε όλο το φάσμα του σχεδίου αυτού. Παρά τα αυτά και έως σήμερα, 5 μήνες μετά, δεν έχει κατατεθεί καμία πρόταση από την κεντρική κυβέρνηση και δεν προβλέπεται να υπάρξει σε κάτι έως τον Ιούλιο με βάση τη δήλωση του κυρίου Χατζηδάκη. Δυστυχώς, ο χρόνος αυτός όμως είναι απολύτως ζωτικός και κρίσιμος για μια σειρά αποφάσεων που πρέπει να λάβουμε. Σημαντικότερο στοιχείο, επιτρέψτε μου να πω, είναι πως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι, φορείς, παρατάξεις, κόμματα, πως συζητούμε για το μέλλον της περιοχής. Συζητούμε για την ίδια τη συνέχιση της υπόστασής της και σε αυτόν τον αγώνα δεν φορούν, όπως είπε εύστοχα ο κύριος Πρόεδρος, ταμπέλες ή χρώματα. Όλοι μαζί θα πρέπει να διεκδικήσουμε αυτό που θεωρούμε δίκαιο και χρήσιμο. Να συμφωνήσουμε στα πολλά που μας αφορούν και μας ενώνουν και να αφήσουμε στην άκρη τα λίγα που μας χωρίζουν. Η δική μας πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή ημερίδας συμπαρασύρει ήδη κόμματα που την ακολουθούν. Ήδη το κίνημα αλλαγής, όπως ανακοινώθηκε το Σαββατοκύριακο, έχει αποφασίσει τη διοργάνωση ημερίδας στις αρχές Μαρτίου εδώ στην περιοχή μας και ο ΣΥΡΙΖΑ μας κατέθεσε κατά την επίσκεψη του πρώην Υπουργού του κ. Σπίρτζη την πρόθεσή του για τη διοργάνωση ανοιχτή συζήτηση με τη συμμετοχή όλων των φορέων. Ο Δήμος έχει αναλάβει δράση και προβαίνει σε ενέργειες που δείχνουν ότι δεν θα περιμένουμε από άλλους να αποφασίσουν για εμάς και τα παιδιά μας. Ξεκινώντας και ως Δημοτική Αρχή, δηλώνουμε και προτείνουμε να είναι η σημερινή μας απόφαση την προσήλωσή μας στη διατήρηση όλων των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής σε λειτουργία και για χρόνο όχι μικρότερο της δεκαετίας από το έτος 2028 και μετά. Το επιθυμητό να μεταφερθεί ο ορίζοντας αυτός πλησιέστερα στο 2050, ώστε να υπάρξει σχεδιασμός και εφαρμογή εναλλακτικών κατευθύνσεων στην οικονομία και την ενεργειακή κατανάλωση. Και το λέω αυτό διότι, όπως θα αποδειχθεί και παρακάτω στα λεγόμενα, ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Δεν είναι δίκαιη μετάβαση στη μεταλλητική εποχή με τον τρόπο που πάει να γίνει και με τον τρόπο που προτείνεται. Γίνεται πολλής λόγος για το αν η τοπική κοινωνία είναι έτοιμη να προτείνει θέσεις για την επόμενη μέρα. Υπάρχουν και αυτές οι θέσεις επεξεργασμένες και αν αύριο πάμε στο τραπέζι του διαλόγου είμαστε έτοιμοι να τις καταθέσουμε. Παράδειγμα, ζητούμε να προβλεφθεί στο βιοπάρκ του Λεμαϊδας ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα με επιδότηση άνω του 80% για την ίδρυση και λειτουργία νέων επιχειρήσεων, καθώς και την πλήρη επιδότηση για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Να θεσπιστούν ειδικά φορολογικά και επενδυτικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην επικράτεια του Δήμου. Να υπάρξει ποσοστό αποσπάσεως των φόρων για τους πολίτες της εορδέασεως, ώστε να ανακάμψει η οικονομική ζωή και το ΑΕΠ της περιοχής. Ζητάμε άμεσα την ολοκλήρωση των μετεγκαταστάσεων του Κομάνου, του Τελεώνα, της Μαυροπηγής και των Αναργύρων, με πλήρη κάλυψη των έργων υποδομής από την κεντρική κυβέρνηση και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Επίσης, ζητάμε να απαλλαγούν οι κάτοικοι της Μαυροπηγής από την υποχρέωση επιστροφής ποσοστού της αποζημίωσης που τους δόθηκε. Ζητάμε να παραμείνει ο δημόσιος χαρακτήρας της ΔΕΗ, όπως επίσης ζητάμε
το σεβασμό στην αποκατάσταση των εδαφών με βάση τις μελέτες περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων που λειτουργούν οι σταθμοί και τα ορυχεία. Για τη Λεθέρμα συζητάμε τη συνέχιση λειτουργίας με μείωμα καυσίμου με βάση το λιγνίτη και τη χρηματοδότηση της σύνδεσης με την Τολεμαΐδα 5 από το Πράσινο Ταμείο. Ζητάμε την ανάπτυξη προγραμμάτων και εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να προκύψει ανάπτυξη παράλληλα με την επιμήκυνση της απολιμνητοποίησης, προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση. Ζητάμε επίσης την επαναπόδοση και αξιοποίηση των εδαφών στον πρωτογενή τομέα και την ηλεκτροπαραγωγή. Βλέπετε ότι είμαστε έτοιμοι με τις προτάσεις για την επόμενη μέρα. Όμως, επειδή ξαναλέω, ο λογαριασμός δεν βγαίνει, η πρότασή μας είναι προς την κυβέρνηση και αυτό ζητώ από το Δημοτικό Συμβούλιο που θα αναφερθώ και παρακάτω σε μια σειρά άλλων προτάσεων, προκειμένου να πάει παραπίσω η απολυμνητοποίηση, διότι δεν μπορεί να γίνει δίκαια με τον τρόπο που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Απολύτως συνυφασμένες με το σήμερα, αλλά κυρίως με την περιοχή μας, είναι ορισμένες ημερομηνίες. Καταγράφοντας τη διαδρομή των γεγονότων που μας οδήγησαν στην αναγκαιότητα της σημερινής συζήτησης, αναπόφευκτα προκύπτουν ημερομηνίες σταθμοί για την Τολεμαΐδα και την εξέλιξή της. Τον Ιούλιο του 1959, η ΔΕΗ απορροφά το 90% της εταιρείας Λεκτόρ, που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή μας, εκκινώντας μια ισχυρή βιομηχανική περίοδο ανάπτυξης για την περιοχή μας και τη χώρα ολόκληρη. Μια περίοδο περιβαλλοντολογικά ίσως επιβαρυντική, που εξασφάλισε όμως οικονομική ευμάρεια στους κατοίκους και την περιφέρεια. Μια περίοδο που βοήθησε στην εξωστρέφεια της εχώριας βιομηχανίας, καθώς η ενέργεια ήταν βασικός παράγοντας της βιομηχανικής και παραγωγικής άνοιξης της Ελλάδας. Στις 4 Νοεμβρίου του 2016 τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία των Παρισίων που προποθέτει την εγκατάλειψη νέων επενδύσεων σε ορυκτά καύσιμα, πετρέλαιο, λιγνίτη, άνθρακα, φυσικό αέριο και την προώθηση επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας. Στόχος είναι οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από ορυκτά καύσιμα να φτάσουν στο απόλυτο μηδέν το διάστημα 2,50 με 2,70. Γνωρίζαμε για το στρατηγικό μακροπρόθεσμο όραμα για μια οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν θα επιβαρύνει το κλίμα έως το 2050. Από τις υπογεγραμμένες και ψηφισμένες συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμαζόμαστε για τη μετακίνηση της βάσης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα στερεά καύσιμα σε πιο ήπιες πηγές. Ως χώρα αλλά και ως περιοχή είχε ξεκινήσει ο προγραμματισμός με βάση τον ορίζοντα του 2050, προσπαθώντας να αντισταθμίσουμε τις ζημίες με άλλες κεντροφόρες δραστηριότητες. Αυτό όμως σε βάθος 35 ετών και με σταδιακή απεξάρτηση από το κλίνη και τα ορυκτά καύσιμα. Τον Ιούλιο του 2019, 60 χρόνια αργότερα από την κλίνηση της ΔΕΗ, η κυβέρνηση ανάλαβε την ευθύνη της μετάβασης στη χώρα στη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα. Ανέλαβε παράλληλα τη δέσμευση με ορίζοντα το ορόσημο της συνθήκης του Παρισιού για το κλίμα του έτους 2050. 3 Σεπτεμβρίου του 2019, ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για το κλίμα επελέγχει με τεράστια ανατροπή στα σχέδια της περιοχής και της χώρας. Το κατατεθειμένο μόλις το 18 Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, ΕΣΕΚ, ανακοινώθηκε ότι δεν θα ισχύσει. Το δικό μας αποτύπωμα στη σκέψη για τη μεταλιγνητική περίοδο είναι ότι η μετάβαση για αυτόν τον τόπο δεν μπορεί να είναι κατ' ουσίαν δίκαιη. Και δεν μπορεί να είναι κατ' ουσίαν δίκαιη, όπως σωστά είπε και ο κύριος Δήμαρχος, διότι δεν μπορούν να αποτιμηθούν οι θυσίες και η άειλη προσφορά όλων των κατοίκων της κοινωνίας μας στην ενεργειακή στήριξη και στην ενεργειακή ανάπτυξη της χώρας μας. Επίσης, δεν μπορούν να αποτιμηθούν η βίαιη απόσχηση των κατοίκων των κοινοτήτων μας, της Καρδιάς, του Κομάνου, της Μαυροπηγής, της Ποντοκόμης, της Ακρινής, των Αναργύρων, του Κλήτου, από τις πατρογονικές τους ρίζες, από τις πατροπαράδοτες εστίες τους, από τα κημητήρια, αν θέλετε, που αφήσανε αγαπημένους συγγενείς και φίλους. Επίσης, δεν μπορεί να αποτιμηθεί το γεγονός ότι καθημερινά είχαμε στο ρόφημά μας την υπτάμενη τέφρα. Επίσης, πολλά εργατικά ατυχήματα. Για όλους αυτούς τους λόγους,
και για όλες αυτές τις θυσίες, η πολιτεία σε όλη της την διαστρωμάτωση από τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης μέχρι τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, μέχρι τους κυβερνώντες, πρέπει να σταθούν με ιδιαίτερο σεβασμό προς εμάς και να μην λειτουργήσουν ανθρωποβόρα, αλλά ανθρωποκεντρικά. Να μας ρωτούν και να μην κάνουν πως μας ρωτούν. Το 2010 στην χώρα μας λειτουργούσαν 22 μονάδες λιγνητικής ισχύως. Σε 9 χρόνια, το 2019, κλείσανε 8 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από λιγνίτη και έχουμε πλέον 14 μονάδες. Τον Ιούλιο του 2019, ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Χατζηδάκης, έλεγε, υπάρχουν δημοσιεύματα της εποχής εκείνης, που είναι πολύ κοντινή, ότι η απολιγνητοποίηση στην χώρα μας θα είναι σταδιακή και κλιμακωτή. Τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης λέγανε σε όλους τους τόνους ότι η απολιγνητοποίηση θα τερματίσει το 2050, που είναι η καταληκτική ημερομηνία. Για τον τερματισμό της λιγνητικής περίοδου έχουμε δεσμευτεί ως κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη συνθήκη του Ρίο και του Κιώτο και των Παρισίων του 2016, διότι δεχθήκαμε και προσυπογράψαμε ότι δεν θέλουμε κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός μας στον ΟΗΕ εσπευσμένα δήλωσε πως οι μονάδες μας θα κλείσουν το 23 μέχρι το 23, η δε πέμπτη μονάδα, η οποία είναι υποκατασκευή, θα κλείσει το 2028. Αντιλαμβανόμαστε δε, για να κάνουμε και μια αναρρύπηση γνώσης αν θέλετε και μνήμης στο παρελθόν, ότι η περιοχή αυτή οδηγείται σε μια σε εσπευσμένη απολιγνητοποίηση, όπως εσπευσμένα είχε γίνει και η λιγνητοποίηση της περιοχής μας την δεκαετία του 1950, όταν η ΔΕΗ εγκαταστάθηκε για να ασκήσει τις εξορυχτικές της δραστηριότητες. Και να θυμηθούμε ότι την εποχή εκείνη, που ήδη είχαν έρθει πρόσφυγες από τον Πόντο, τη Μικρά Ασία και τη Θάκη το 1922, είχαν αναπτύξει μια σπουδαία γεωργοκτηνοτροφία και πολύ σημαντική αγροτική παραγωγή. Τα προϊόντα της εποχής της δεκαετίας του 50 όχι μόνο ικανοποιούσαν τις διατροφικές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής μας, αλλά εξάγονταν και σε άλλες αγορές. Οι κάτοικοι ανέπτυξαν πολιτισμό, επίσης ανεπτύχθηκαν και στα γράμματα. Δεν ξεχνάμε ποτέ πως από εκείνη την εποχή της λιγνητοποίησης προέρχονται σπουδαίοι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, όπως είναι ο Κεραμόπουλος, εξέχοντες πανεπιστημιακοί καθηγητές της ιατρικής του τόπου μας, όπως είναι ο Λαζαρίδης και ο Σιμεωνίδης. Παρόλα αυτά όμως, επειδή το κράτος ήθελε, τα έφορα εδάφη της περιοχής μας ενταφιάστηκαν κάτω από τις αποθέσεις της ΔΕΗ, μαζί με την τέφρα και μαζί με τα άλλα αδρανή υλικά. Σήμερα νομίζω ότι εθελοτυφλούμε όταν δεν βλέπουμε ότι η διάρκεια της ζωής μας με την ΔΕΗ και από την ΔΕΗ με το λιγνίτι δεν θα είναι μεγάλη. Είναι όμως οφειλόμενο χρέος της πολιτείας και της ΔΕΗ προς εμάς να δημιουργήσουμε μια παραγωγική και οικονομική ανασυγκρότηση στην περιοχή μας και στο Δήμο για να ανακοπεί η πορεία μας προς τους καταράκτες. Η κυβέρνηση λοιπόν ξεκίνησε από τις πρώτες μέρες που ανέλαβε το έργο της αποδόμησης της ΔΕΗ. Είναι ένα γνωστό έργο, εφαρμόστηκε και πριν. Εγώ που είμαι εκπαιδευτικός το έζησα το 2013 με την κυβέρνηση του Σαμαρά, όπου οι εκπαιδευτικοί ήταν τεμπέληδες, ήταν για ψυχανάλυση, ήταν για ψυχιατρίο, ήταν όλοι ακαμάτιδες, έπρεπε να πάμε τα σχολεία στους ιδιώτες, έπρεπε δηλαδή να ψάξουμε να βρούμε χορηγούς για τα σχολεία, γιατί έτσι όπως είναι το καθεστώς, το δημόσιο δεν ήταν ικανοποιητικό. Το ίδιο ακριβώς έγινε με τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ είναι ζημιογόνος, η ΔΕΗ έχει παθητικό. Η μόνη κίνηση, μας λέγανε τις πρώτες εβδομάδες που ανέλαβαν, είναι να αυξηθούν τα τιμολόγια, μήπως και σωθεί η ΔΕΗ. Και αυξήθηκαν τα τιμολόγια.
19% αυξήθηκαν τα τιμολόγια με το που ανέλαβε η νέα κυβέρνηση με το πρόστιμα ότι θα σωθεί η ΔΕΗ. Και ενώ περίμενε με χαρά το πόρισμα των εργοτών λογιστών η κυβέρνηση, βγήκε η Ernst & Young, η εταιρεία που είχε αναλάβει να δει τη ΔΕΗ, και έβγαλε το πόρισμα ότι η ΔΕΗ όχι μόνο ήταν μια βιώσιμη εταιρεία, αλλά ότι το παθητικό της ήταν λογιστικό, ότι είχε να λαμβάνει υπέροχα ποσά από ιδιώτες και εταιρείες που δεν πληρώνανε, ότι επιτέλεσε κοινωνικό έργο ως όφιλε γιατί ήταν μια κρατική εταιρεία, ενισχύοντας απόρους μες στην κρίση, και ότι στο τέλος η ΔΕΗ αποπλήρωσε τα τελευταία χρόνια 1,2 δις από χρέη που είχε στα δάνειά της και έδωσε και 700 εκατομμύρια ευρώ για να μπει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τις οποίες δεν είχε μεγάλο μερίδιο. Και το ερώτημα που γεννήθηκε και εκφράστηκε από τα χείλη των ηθαγενών αυτού του τόπου ήταν πώς είναι δυνατόν μια επιχείρηση που παραπέει, που δεν πάει καλά και που είναι για κλείσιμο να μπορεί να δίνει 2 δις στα χρέη της ενώ είναι σε τέτοια κατάσταση. Και ήρθε τότε η αποστομωτική απάντηση ότι η ΔΕΗ σώθηκε γιατί έχουμε εμείς 2 μήνες που αναλάβαμε. Η κυβέρνηση λοιπόν με το που ανέλαβε έσωσε τη ΔΕΗ ενώ ήταν για χρεοκοπία. Και εδώ θα πούμε ότι βλέπουμε ότι ενώ οδηγήθηκαν οι καταστάσεις από τις προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας στη χρεοκοπία και η χώρα οδηγήθηκε στην χρεοκοπία, τελικώς οι υπέτειοι θέλουν να μετατραπούν σε σωτήρες και να μας πούν ότι αυτοί θα σώσουν την κατάσταση, αυτή την κατάσταση της οικονομίας η οποία βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση, σε αυτό που βρέθηκε. Η πρόταση και η εισήγηση του Δημάρχου είναι αποτέλεσμα συνεργασίας. 2 πράγματα πολύ απλά και καθαρά. Ο Πρωθυπουργός της χώρας ανέτεια από τη ΣΥΠΑ είπε ότι θέλει να τελειώσει την περιοχή κλείνοντας τις μονάδες. Αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Αυτό δεν έχει να κάνει, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ούτε με κόμματα, ούτε με παρατάξεις, ούτε με πρόσωπα, παρά έχει να κάνει με το μέλλον μας, με την ίδια τη ζωή μας, με το αύριο, με το αν υπάρχει ανάπτυξη στο Δήμο Εορδαίας. Και βέβαια, όλοι πρέπει αυτή την ιστορική στιγμή να σταθμίσουν τα γεγονότα και να δουν τι πρέπει να κάνουν. Πρέπει να υπηρετήσουν την κομματική εντολή που λέει ότι κλείνουμε τις μονάδες και τελειώνουμε την περιοχή ή πρέπει να είμαστε μαζί με τον κόσμο. Γιατί θα πληγεί και ο συνταξιούχος και ο αγρότης και ο υπάλληλος και ο εργαζόμενος και βεβαίως το χειρότερο ότι η γη μας, η περιουσία μας, η ύπαρξή μας εδώ ως Δήμος Εορδαίας θα υποτιμηθεί πάνω από το 60%. Λοιπόν, αυτό το δικαίωμα δεν πρέπει να το δώσουμε σε κανένα. Τα θέματα της ενέργειας είναι στο επίκεντρο των εξελίξεων τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και παγκόσμια. Οι στόχοι της ελληνικής αστικής τάξης για μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό κόμβο περνούν από τα σχέδια όπως ο αγωγός TAP που περνάει από εδώ, ο αγωγός EastMed και διάφοροι άλλοι αγωγοί. Παρακολουθούμε την αύξηση των ανταγωνισμών μεταξύ υπεριαλιστικών κέντρων καθώς διατηρούνται οι χαμηλοί ρυθμοί καπιταλιστικής ανάπτυξης και μάλιστα μετάσεις μείωσης αν κρίνουμε από τις εκτιμήσεις για το ΑΕΠ των ισχυρών οικονομιών Κίνα, Ρωσία, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιαπωνία, αλλά και τεράστια υπερσυσσόρευση κεφαλαίων. Όλα προειδοποιούν ότι βρισκόμαστε μπροστά στην εκδήλωση μιας νέας καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης την επόμενη τριετία. Κίνδυνοι που επισημαίνουν, εκτός από τα κομμουνιστικά κόμματα και οι διεθνείς υπεριαλιστικοί οργανισμοί, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παγκόσμια Τράπεζα κτλ. Μέσα σε αυτό το κλίμα εντείνεται η διαπάλη για το ποιος θα ελέγχει τις ενεργειακές πηγές,
τους δρόμους μεταφοράς της ενέργειας, τους αγωγούς δηλαδή, των σφαιρών επιρροής, το νήμα που δένει τις διεθνείς εξελίξεις στην ενέργεια, έτσι όπως τις βιώνουμε σήμερα, είναι περισσότερο ορατό. Η περιοχή μας για χρόνια τώρα στηρίζεται στο λιγνίτι. Ειδικά η Πτολεμαΐδα, μπορώ να πω, ότι στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο λιγνίτι. Το ότι κάποτε θα τελείωνε ο λιγνίτης ήταν γνωστό. Πιστεύαμε όμως ότι τα κοιτάσματα ήταν αρκετά, ώστε να βολευτούμε εμείς και τα παιδιά μας. Και από εκεί και πέρα, για το μετά, για τα εγγόνια μας, έχει ο Θεός. Έτσι δε φταίει, σκέφτεται ο κάθε μέσος απλός Έλληνας. Ας βολευτώ σήμερα και για αύριο βλέπουμε. Για το μεθαύριο δεν σκοτιζόμαστε, αφού ούτε για το αύριο δεν νοιαζόμαστε. Αρκεί σήμερα να είμαστε καλά. Έτσι σκεφτόνταν και οι διοικούντες. Τώρα ήρθε η κεραμίδα στο κεφάλι μας. Οι κακοί Ευρωπαίοι αποφάσισαν να καταργήσουν το λιγνίτι. Και μας δεν μας σκέφτονται. Φυσικά, αφού ούτε εμείς σκεφτόμαστε εμάς τους ίδιους, δεν σκεφτόμαστε να έχουμε άλλες διεξόδους.